Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, μετά τη λήξη του παιχνιδιού, Ήφαιστος ΑΟ Χαϊδαρίου, όπου ήρθε ισόπαλο 1-1. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή του Χαϊδαρίου, τον Γιάννη Χλωρό. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, την άποψή σου για το παιχνίδι. Προηγηθήκατε, δεν μπορούσατε να κρατήσετε το υπέρ σας σκορ και τελικά ήρθε η ισοφάριση. Εντάξει, γνωρίζουμε ότι παίζουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Καθόλου τυχαία δεν είναι ο Ήφαιστος ότι είναι στην πρώτη θέση. Είναι πάρα πολύ καλή δουλειά από το πολύ καλό τεχνικό επίπεδο που έχει. Και ήρθαμε εδώ εμείς κάθε παιχνίδι, εξάλλου αλλά αντίπαλο, πηγαίνουμε να το κερδίσουμε. Έτσι ήρθαμε και εδώ. Νομίζω στο πρώτο 25 λεπτό μέχρι να κάνουμε την αναγκαστική αλλαγή είχαμε την περιοχή του αγώνα. Μετά αλλάξαμε και το πλάνο, ο Ήφαιστος ανέβηκε. Ήταν μοιρασμένο σε γενικές γραμμές το πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο ευτυχήσαμε να προηγηθούμε. Δυστυχώς όμως δεν καταφέραμε να κρατήσουμε το σκορ. Σε μια αντεπίθεση το φάγαμε και νομίζω ότι μπορούσαν και οι δύο ομάδες να πάρουν το παιχνίδι. Αλλά θεωρώ ότι είναι το δίκαιο το αποτέλεσμα ισοπάλου. Είχατε και μια αναγκαστική αλλαγή του Σωτηριάδη. Πολύ νωρίς, έγινε στο 25. Εκεί άλλαξε και όλη η σύνδεσή μας με το πλάνο μας. Προσπαθήσαμε να προσαρμοστούμε. Δυστυχώς ο Ήφαιστος πήρε τα μέτρα. Ήταν καλύτερο στα τελευταία 20 του πρώτου ημιχρόνου. Αλλάξαμε πράγματα στο ημίχρονο, ισορροπήσαμε ξανά στο δεύτερο ημίχρονο, προηγηθήκαμε. Δεν καταφέραμε να πάρουμε το αποτέλεσμα. Είσαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια που κάνατε. Νομίζω ότι τα παιδιά είναι πάλι ικανοποιημένοι, δώσαν όλη την ψυχή του. Δυστυχώς αυτά τα σημεία τα κομβικά θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και να μην φάμε αυτό το γκολ που ήταν ένα μεγάλο λάθος στην άμυνά μας.